Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμαι ο χόρτατος. Εχαϊδευτικά που το λέει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξιδα, ρίξιδα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαρά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Ξέρω πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Ρίκος προσπαθεί να πείσει την Πέπα ότι δεν πρέπει να τον δέρνει. Μα γιατί ρε Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις έτσι, έτσι πράγματα ρε Πέπα. Τι δεν πρέπει να κάνω, μάνα μου. Πέπα μου, μπορεί να μπει ο Γιώργο μέσα το μωρό και να σε δει να δέρνει στον άντρα σου. Τι γόρα θα βάλει μέσα στο μυαλό του, Σιόν. Εσκέφτηκες το Γιώργο τώρα, εσκέφτηκες το μωρό μας τώρα. Ε, Πέπα, εγώ εν ούλους που σας σκέφτομαι, εντάξει, εν ούλους, γι' αυτό δουλεύω μέρα νύχτα για να με σαν λείψει τίποτε, ξαμόλα. Άδε ρε, πάρε τα ρε, φύε που δαμε, ούτε να σε κουπανίσω να αξίζεις. Μα γιατί μου μίλας έτσι τρόπο ρε Πέπα, γιατί μου μίλας έτσι τρόπο. Τι εγκατάλαβα που σε παντρεύτηκα ρε Πέπα, τι εγκατάλαβα. Όχι τι εγκατάλαβα ρε Πέπα, με λαλείς έτσι ρόγια ρε μάνα μου, με λαλείς έτσι ρόγια. Επήρες τον καλύτερο άνθρωπο της Κύπρου που μας σκίζει για σένα, μας σκίζει για τα κομπελούθια. Ο Αρτεμάκης είναι ακόμη ζαλισμένος από το χαστούκι του κάτου. Βλέπεις καλά. Τι. Εξακολουθείς να μην ακούς καλά. Καλά. Όχου, έπαθε ζημιά. Θα σου εξηγήσω, αλλά μη φωνάζεις. Τι φωνάζω? Ναι. Έπαθε ζημιά. Τι ζημιά? Απ' το χαστούκι. Το χαστούκι. Δεν τον έχω τον κύριο κάτω. Έγραψα μπας στο βίντεο, και να το δω της κυρίας Πολίτσας αύριο να το δει την ταινία, χωρίς, ευχαριστώ. Σε παρακαλώ, μη με μπλέξεις, ε. Όχι, δεν φοβάσαι, δεν θα πω ότι μου δάμε, καταλαβες. Πού είσαι, πού είσαι. Πώς μου είσαι. Η Πόλα υποπτεύεται τον κάτω. Τι θέλεις πάλι, Πολίτσα. Του αρχηγού του το άρωμα, Αντωνάκη. Ποιον άρωμα? Τότε που μυρίζεις. Ξέρω ποιον το άρωμα, ρε Πολίτσα, είσαι τόσο κόσμο εκεί μέσα. Αντωνάκη, ποια είναι, Αντωνάκη, είναι γυναικείο του τον το άρωμα. Αμά, ρε Πολίτσα. Έφαες σήμερα? Όχι, Αντωνάκη, καμνώ δίαιτα. Να σηκωθώ να σου κάνω κάτι να φάεις, Πολίτσα. Να σου κάτσουν τα νεύρα. Τι εννοείς? Εννοώ, Πολίτσα, ότι άμα πεινάς και κάνεις δίαιτα, εσύ νεύρα και βγάλεις τα πάνω. Τι λέεις, καλέ. Εγώ κάνω την πιο ισορροπημένη δίαιτα που υπάρχει. Πολίτσα, η δίαιτα σου έχασε την ισορροπία της. Θέλεις να σου κάνω λούντζα χαλούμι, ο ξαρρώστο με την πίκλα. Πέ μου. Ο Λούλης είναι στο δρόμο για την πολυκατοικία. Παίζεις το ξαρέντο, παίζεις. Κατάλαβες τα φιλότιμο, μόλις έπλυνα το αυτοκίνητο. Σε τα πεζούγια επειδή μας πρέφαμε. Αμάρα! Είσαι πασπασμένο, ρε! Δεν μπορείς να με τσιλαρκές μες τα μούτρα. Αφού είσαι έτσι, δεν τάσω, ρε. Είσαι σίγουρος ρε μεγάλε δεν ταρασείς? Όχι ρε φίλε, δεν καταλάβες. Όχι, κατάλαβα εσού ρε μεγάλε δεν τα εσπάεις. Όχι ρε φίλε, με ναι ξάπτησε, σου εξηγήσω. Απλά το αυτοκίνητο μπρέα χάλασε. Και γι' αυτό μου μιλώ με το μηχανικό. Αφού εξεγίνημένο ρε. Θέλεις, κουντάς με. Για μας σε κουντούσαν δεν μου να μπορεί να ξυπλοκάρουν τα γύρια, έτσι όχι λύση. Εντάξει. Καταλάβες. Πάμε. Ναι, που ποτά, δεξιό. Go!
Κάτι κοπελούθηκα σαν εσένα ο Λούλης Σαλιδάκα! Και σε λίγο Σότια και Αρτεμάκη στο συναντούν στο διαμέρισμα. Κύριε Λούλη, πόσο σδά! Γεια σου Σότια μου, τι κάνεις? Λαμνιαρότα, κύριε Λούλη. Α, coach and ask, Mr. Lulis. Bye! Μα γιατί με έχουν ουλιφτισμένο σήμερα? Μα εσάς, κύριε Λούλη μου, αν είναι ποτέ δυνατό. Ποιος θα σας έχει εσάς φτισμένον και είναι αυτοί που θα σας έχουν εσάς φτισμένον. Ο Αρτεμάκης και η Σότια. Αμέσως μετά, στο διαμέρισμα της Ναστάζιας... Μωρά, εγώ μάνα μου, να πάω στο Λούλι μια φορά κάθε τόσο να τον ακούσω που τραγουδά εντάξει. Και εκεί είναι να δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Έντα που μας το λαλεί σε εμάς, εμείς ούτε μια φορά το χρόνο δεν θέλουμε να πάμε. Μα μόνο να πάμε και να τον ακούσουμε, ούτε ζωγραφιστό θέλουμε να τον δούμε. Εσύ, Αρτεμάκη μου, θέλεις να τον δεις ούτε εσύ ζωγραφιστό? Μα ούτε ζωγραφιστό θέλω να δω, ούτε σταμπαριστό, ούτε τίποτα θέλω να δω, για να μου πεις. Ωραία, είσαστε Κιτρίς λοιπόν, ιδρυτές του Άκικη. Κιού? Του Άκικη, βρε. Τον το Άκικη ήταν πόνε. Αντιλουλικό κίνημα Κύπρου. Όχι, μάνα μου. Έχασες τον τέλεια. Έχασες τον τέλεια. Και σε λίγο... Το αντικείμενο του πόθου σας. Γεια σας. Όχι και ένα αντικείμενο του πόθου μας ο Γιάννης. Ηρεμήστε, κοπέλες, ηρεμήστε, διότι ο Γιάννης δεν είναι διαθέσιμος. Να. Α, άντε να δω τώρα που ο Γιάννης δεν είναι και διαθέσιμος. Άντε να δω. Δεν κατάλαβα, κυρία Σότια. Τι εννοείς, τι είναι ο Γιάννης δηλαδή, όπου του νεύκουν νεύκαιδες, όπου του μπορούν να πάει πάει, τι είναι, κατάλαβα. Ω Γιαννάκη μου, με σου νεύσε καμιά αγάπη μου, με σου πέν καμιά να πάει σπου, ποτέ γι' αυτόν ηρέμησε, οκ. Anyway, θέλει να σας μιλήσει ο Λούλης. Είναι τα πράγμα. Ακόμα θα σας μιλήσει ο Λούλης, νύχη μου. Να πεις του Λούλη να πάει να τσιλιστεί. Πού ακριβώς να πάει να τσιλιστώ, κυρία Μέρη? Με, αν θέλεις παλεχώμα. Τι εννοείς κουκλίτσα? Άντε κύριε Λούλη, κάνει με το κουκλίτσα. Ξαφνικά είναι οι καμενούλες κουκλίτσες. Δεν κατάλαβα, εννοείς ότι έννοιμε? Όχι ρε, εννοώ ότι όποια βρίσκει λέει την κουκλίτσα του και κουκλίτσα του. Ας τολμήσει να με ξαναπεί κουκλίτσα του, θα του κόψω τα πόδια. Ακούσες τι σου είπε κύριε Λούλη? Ένα πετακτήριος βουμ, ένα πετακτήριος βουμ. Δεν πετάσαι στη μέση ρε, δεν πετάσαι στη μέση. Εμείς, κύριε Λούλη, να πάμε έξω με δύο κουβέντες να πούμε, ακούσες? Γιάννη, απορώ πραγματικά πώς σε κατάφερε και συγκατοίκησες με τον τύπο τόσο καιρό. Η μάνα μου, Λούλη, η μάνα μου έκατσε πάνω στα αυτιά μου. Ναι, κρίμα, να μην είναι το κοπελίο, να μην τον αφήκεις μόνο του. Ένα τροπή που η μάνα του έμεινα μαζί του, τώρα το προσέχω, κατάλαβες? Σοβαρά, έτσι σου είπε η μάμα σου? Ναι, έτσι μου είπε. Διότι η μάμα μου τα ίδια πράγματα μου λέει η μάνα σου. Ομοχώριες ήταν οι μάμες σας, μωρά. Ήταν φυσικό όταν ευρέθουν στη βρύση του χωριού να γεμώσουν τις κούζες τους, να συζητούν διάφορα θέματα για τα χωριά των παιδά τους. Όμως αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας τώρα είναι ο κύριος Λούλης, που υποτίθεται είναι μεγαλωμένος στη Λευκοσία. Γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα βουτυρό, με παρέτα. Ακού να σου πω, αν θέλεις πισκαλιστές, πάμε έξω. Να πάμε έξω, αν θέλεις πισκαλιστές, ρε. Να πάμε, ρε. Τέλος πάντων, Γέννη, πάμε. Sorry που κλείσες. Sorry. Απλά ήρθα να εξηγηθούμε έτσι όμορφα και ωραία, γιατί είδα μια περίεργη συμπεριφορά. Έναν ύφος που δεν μου άρεσε καθόλου. Λυπάμαι, κυρία Μέρη. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν σου κίνησα αγωγή όταν με καταφατσέλωσες. Όσο για σένα, κυρία Τσιφκαλή, λυπάμαι επίσης πάρα πολύ. Γιατί πίστευα και πιστεύω στο ταλέντο σου. Έναν ταλέντο όμως που θα πάει χαμένο λόγω των κακών συναναστροφών. Όσο για μένα. Ποιος ασχολείται μαζί σου, ρε άψη τον καϊμάκι? Η αεροσυνοδός, ρε, ο καθούλιν του καφέ. Η αεροσυνοδός. Oh.
Τώρα επίστεψε ότι ασχολείται αρέσουν εδώ μαζί με το Αρτεμάκι. Αν είναι δυνατόν, ρε Λούλη μου, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, δεν ξέρω, αλλά πουλά συμβαίνουν μου σήμερα, ρε φίλε. Μα τι σου συμβαίνει. Τώρα Γιάννη, έσαι μου το πεζούνι, πα στην αφήκα το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Έσαι μου μέσα στο μάτι σχεδόν την ώρα που βγήκα από σάρφο να το καθαρίσω. Σε δεν με έκαναν τα λαούλα, είσαι τζεραν τύπο που πίσω που εκόρναρε συνέγεια. Σε αναγκάστηκα δηλαδή να κατεβάλω δε. Αφού τον έδρεσε, εντάξει, πού είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, δεν ξέρω, είναι νεκατωμένη ημέρα σήμερα, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω, δεν είναι δυνατό, ρε Γιάννη. Το λούλι, ρε Γιάννη, το λούλι να του συμπεριφέρονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκε και να το αντιστέκονται. Δηλαδή, έχασα την αυτοπεποίθηση μου, ρε φίλε. Μα τι λέει, ρε Λούλι μου, τι λέει, γε μου τώρα. Δώσε κοπέλε που λέει, είναι ευκιά σου. Όχι, ευκιά μου, ρε Γιάννη, εσύ ζα τη μια ζωή με την υπερβολή με στο στόμα. Αλλά έστω έτσι να είναι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται οι γυναίκες στο λούλι με αυτόν τον λόγο και να το αντιστέκονται. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Να το αντιστέκονται, μα ποιος αντιστάθηκε σε ρε λούλι μου, πια. Ιερός Συνοδός εψες. Κάτσε. Αντιστάθηκε ως Ιερός Συνοδός. Μάλιστα, φίλε μου, αντιστάθηκε είναι Ιερός Συνοδός. Δεν θέλω να φκείτε τίποτε που λάβει. Για όνομα του Θεού, κύριε Λέσου, αφού ξέρεις, είναι μετάφορση. Μεταξύ μου. Κουβέντες που λάβουν. Άκου να δεις τι έγινε. Έγραψα της έναν υπέροχο τραγούδι, ρε φίλε. Έναν υπέροχο στίχο. Έναν ποιητικό πράγμα και της το έστειλα έτσι που κάτω από την πόρτα. Τι είσαι αμέ που περίμενα να ανοίξει την πόρτα και να λιώνει για μένα. Και να πέσει μέσα στα αγκάλι μου και να με παρακαλά. Τι έγινε, νομίζεις. Είναι μπορεί. Έστειλε μου έναν άλλο χαρτούιν πίσω που τι έγραφε, νομίζεις, φίλε. Είσαι μεγάλος στιχουργός, ναι. Όχι. Είσαι μεγάλος ποιητής. Είσαι μεγάλος. Τι μεγάλος. Έτσι μόνο του, είσαι μεγάλος. Είσαι μεγάλο γαϊδούρι. Τι σου κάμα ρε Λουλί Δράγκον παρέ, λέω κάμα εγώ, τι φταίω. Όχι εσύ κύριε Γιάννη, ενώ έγραψε μου ότι είμαι μεγάλο γαϊδούρι, είναι εγώ. Μα γράψες έτσι πράγμα. Είσαι μεγάλο γαϊδούρι. Κύριε Λούλη. Είσαι μεγάλο γαϊδούρι, κύριε Λούλη. Μάλιστα, κύριε. Εγώ τα όχι, το προσβάλλει με εμένα τώρα. Βέβαια προσβάλλει, βέβαια προσβάλλει, διότι ω τώρα έλεγε ένα μεγάλο γαϊδούρι. Καλό. Αρέσκει μου που κάνει και χιούμορ, ρε. Αφού ξέρετε, ρε, Γιάννη μου, ότι χωρίς το χιούμορ δεν ζω, δεν αναπνέω. Μα έτσι δεν είναι δυνατόν τώρα να κάτσεις να ζωγράψεις, δηλαδή. Είσαι μεγάλο γαϊδούρι. Ναι, ρε, Γιάννη, ξέρεις, τούτο πράγμα άρχισε και προβληματίζει με, λέω, μήπως έπρεπε να γίνει για να ταπεινωθώ. Να ταπεινωθείς, γιατί να ταπεινωθείς, λέμε. Διότι, ρε, Γιάννη, να σου πω κάτι, εγώ μια ζωή, ξέρεις, είχα επιτυχίες. Επιτυχίες στο σχολείο, στη ζωή, στη δουλειά μου γενικά. Και λέω, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα για να με ταρακουνήσει, να με προβληματίσει, ρε φίλε. Εμένα προβληματίζει με άλλο πράγμα τώρα, ρε Λουλί. Ναι, πράγμα. Αν είσαι ψευδοπανόλιν το πεζούρι που σου είσαι. Α. Για να ακούσεις γιατί ψευδοπανόλιν το πτήνων. Α. Αμάνα. Αμάνα μου ρίγεν. Ήγανε, τσέτρινο, ρε, Άννη. Έκατσε σου δούλο μες στο μάτι, ρε Λούλη. Όχι, δεν ήξερα, ρε Γιάννη, αλλά αν είσαι από τον ψευδοπανόλι. Τόση τύχη να ζητήσει, ρε Λούλη. Αφού σου λέω, ρε Γιάννη, σήμερα η τύχη μου είναι μαύρη κάρτα. Μαύρη κάρτα. Αντωνάκη. Αντωνάκη, σήκου. Αντωνάκη, ξύπνα. Αντωνάκη. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς, Αντωνάκη. Έχει μια ώρα που έπρεπε να σου στη δουλειά. Σήκω, άτε, άτε. Να πει τον κόκκου να με καλύψει, πολίτσα. Μα πότε να σε καλύψει. Που τον αρχηγό, πολίτσα. Για ήσουν όλη νύχτα λαλείς με τον αρχηγό, Αντωνάκη. Ιντά, α, εμπάς επέλενες ότι όλη νύχτα ήσουν με τον αρχηγό. Ιντά, γιατί θέλεις να σε καλύψει τώρα ο κόκκος. Πολίτσα. Φοβού μαζί με τον αρχηγό, εντάξει. Μα ο αρχηγός έτσι να μην πάει η δουλειά, είναι να πάει. Και πρέπει να εγώ κανονικά να μείνω πρίτσαρα από τον αρχηγό στο γραφείο. Επομένως πρέπει να με καλύψει ο κόκκος, διότι έτσι με μου έψες ο αρχηγός. Αν τον άγει κάτω, ανώτερα αστυνό, με μην πάει η δουλειά γιατί εξυνυχτίζει, κατάλαβε. Κατάλαβα. Κατάλαβα, Αντωνάκη μου. Και τώρα που θα πάω να πιω τσάι με τη γυναίκα του αρχηγού, θα την ρωτήσω. Τι ώρα έπεσε ο άντρας της και τι ώρα ξύπνησε! Μολιτσά! Με διανοηθεί να κάνεις έτσι πράγματα, άκουσες! Αφισβητείς τον άντρα σου! Ναι! Θα τα κάνω λίμπαρα μέσα, είπα σου το! Πρόσεξε πολλά καλά. Αφισβητείς τον άντρα σου, δαμέ! Μην πας και τολμήσεις να αφισβητήσεις την τιμιότητα μου ενώπιον της κυρίας αρχηγού! Κανεί να αγορεύεις σαν να είσαι στο δικοστήριο και σήκου πάνω! Να πάει δουλειά! Θα πάω, ρε Μολιτσά,
στο Αντωνάκι. Πολίτσα, έκαμες φίλο! Τι λαλείς, Αντωνάκι, κάτω! Φίλο που άκουσες, Πολίτσα, πρόσεξε πολύ καλά, είσαι ύποπτη κακουργήματος και θα είμαι αμήλικτος, Πολίτσα, πρόσεξε πολλά καλά. Μια ζωή είναι λόγω σου φέρει το πρόβλημα και φέρνες το. Τώρα τι έπαθες, εγώ, Πολίτσα, θέλω το πρόβλημα μου όπως μου το φέρνες πάντα. Ορίστε, κύριε Αντωνάκι, κάτω και με φωνά. Γαμόν του τον Πολίτσα. Το πρόγευμα σας, κύριε Κάτω. Το πρόγευμα μου, τούτον είναι το πρόγευμα μου, ρε Πολίτσα. Ναι, Αντωνάκη. Δεν είπαμε ότι θα αρχίσεις υγιεινή διατροφή. Όχι, Πολίτσα, δεν είπαμε ότι θα αρκέψω υγιεινή διατροφή. Να αρκέψεις εσύ υγιεινή διατροφή, Πολίτσα, άκουσες. Εγώ είμαι άρρωστος είμαι, με παχύς είμαι, Πολίτσα. Έτσι με του νου σου, πέσε που τσίνον το πλευρό, ό,τι ένισε. Πέσε που τσίνον το πλευρό. Όχι, κόρη μου, που τσίνει την πλευρά. Που την άλλη πλευρά. Μα πού για μέρε, Πέπα. Για μέον πρόσου, ρε. Όχι, όχι, Αντρούλα μου, έμετε ον... Μα πού είναι πρόσου, σιώ. Τώρα θέλει να πεις έτσι όλοι στα αγκουράκια που μπροστά σου. Όχι, έντα θωρώ, είμαι τίποτε στραβός. Αντρούλα μου, να σε πιάσω πίσω, κόρια. Άτε. Τάρασε, φεύγε πλά. Τάρασε. Μα πού ήταν, και πέλανες με πούντα σε πούντα. Α, μου πάει και πίστα από εκεί που κάτω σου, ήταν εσύ. Πού πάει που κάτω, γέ μου. Θα μετά μες στα μάθια σου. Εγκλείδωσες την πάση την τρίχαν, έτσι και πέτασες στο χαμέ, ήσουν προσπασμένος. Μπέπα, σταμάτα να με πήρες, εντάξει. Δημιούργησες μου ψυχολογικά τραύματα, ξέρεις το. Εγώ σου δημιούργησα ψυχολογικά τραύματα, ρε. Ο ξέρεις ακόμα λέω να μας στείλεις στο φρονοκομείο εδώ μέσα. Ευγανή, Μπέπα, πόσα χρόνια σου να τσακώνουμε. Ένα παρεθήκες να φωνάσουμε ένα στο άλλο. Τι θα κάνω, αφού παρακαλώ το Θεό, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή να μεν του φωνάζω, να μεν το δέρνω, να μεν του τραβώ τα αυτιά του. Μα πώς είναι υπομονή να πλύνεις το πλάσμα μαζί σου, για μου, πώς είναι υπομονή. Βέβαια, είμαι καλός άνθρωπος, τέτοιο. Άντε να δω τώρα, λάλη το μόνος του είμαι καλός άνθρωπος. Έτσι εγώ είμαι καλή γενέκα. Είσαι, είμαι κανένας ότι δεν είσαι τώρα. Τότε αφού είμαστε και δυο, γιατί τσακωνούμαστε. Με να μην τσακωνούμαστε, ρε Πέπα. Μια κουβέντα είναι, ρε. Αφού βγάλεις με έξω από τα ρούχα μου, ρε. Βγάλεις με έξω φρενό, ρε. Δεν θα ξανακάμω έξω φρενό, ρε Πέπα. Άντε, άντε, κανεί. Ακούσαμε τα πολλές φορές που θα κάνει. Πέπα, υπόσχομαι σου, μάνα μου, υπόσχομαι. Άφημε να γίνω τραγουδιστής και να δεις ανταγή μάνα μου. Άντε πάλι με τον τραγουδιστή. Μα τι σε πειράζει να γίνω, ρε Πέπα. Πειράζει με. Ένα μας φυρά ο κόσμος. Τι με διαφέρει που τον κόσμο σου, εμείς τόσοι φέρματα δούμε. Πέπα μου, εσύ πολλές λίρες τούτο. Κανεί με τις λίρες, δεν θέλουμε άλλες λίρες. Δεν θέλουμε, τα τώρα μου θέλουμε λίρες, Πέπα. Λοιπόν, Ρίκο, άκου να σου πω. Πονώ την κεφαλή μου. Λοιπόν, έψες, εγλίτωσες την. Λοιπόν, παιδόξασε ο Θεός και κρύψε. Πέπα μου, σε παρακαλώ, αφήνουμε να γίνω μάνα μου και να δεις την πλήν αλλαγή μάνα μου. Άντε ρε παρέτα που για χαμέ, ο νουρός του σιλού είναι ισόνι. Εγώ ισόνω, παιδά μου, ισόνω, ισόνω. Ήταν εσύ που ισόνεις. Παιδά μου, σου υπόσχομαι, θα τραγουδήσω για δυο χρόνια και θα σταματήσω. Τι τώρα θα σε πιάσω και θα σε πάρω γυρών του κόσμου, ρε παιδά. Επίστεψα τώρα, επίστεψα να με πάρει τον γυρών του κόσμου. Είναι αλήθεια που σου λέω, υπόσχομαι σου. Άντε ρε παρέτα που για χαμέ, θα με λάλλω σου να με πάρεις μια, έτσι ένα γυρόνι στην αθαλάσσα και δεν με παίρνεις. Μα στην αθαλάσσα να μου να παρακάμεις, τι θα δεις στην αθαλάσσα σιώ. Να δω τις παπύρες. Έλα μου, μα θέλει να παραδείς παπύρ. Να σε πάρω, μάνα μου, άντε σηκού πάνω να πάρω. Παρέτα ρε. Όχι, όχι, επιμένω, πρέπει να πάρω. Θέλεις παπύρ, μάνα μου, παπύρ. Καλύψουμε ρε Πέπα. Πα. Άμα σου λαλώ εγώ ότι ο νουρος του σύλλου δεν ισώνει. Όχι ρε Πέπα, για να μέντες πως το μόσι σε κατάλαβες, είναι ψουήν που του ξεζήρες ως τώρα. Φοάσαι αν πάει και πονίζουν τα στομάσια τους. Πάρει Πέπα, αν πάει και παθούν τίποτα και μπορούν μας ύστερα. Άντε ρε κανή, έλα. Κι άσε και εσύ, σύρτου λίγο να πάρεις τη χαρά. Όχι, να πάω να πιω με τον Γιώργο μου το... Υπηαγωγείο, νάτι. Ρε, γιατί δεν το σκέφτηκες τόση ώρα. Τώρα το σκέφτηκα. Πετάχ του φέρτο, ρε. Πέπα, είπα να μείνουμε και λίγο μόνιμα, ρε Πέπα. Πάντα είμαστε με κόσμο τα ευλογημένα.
Άντε να δω τώρα. Αθυμήθηκε ύστερα από 30 χρόνια ο Ρίκος ότι θέλει να μείνουμε μόνοι μας. Μα εγώ εμπάντα που το σκέφτη μου. Είσαι εσύ που κουβαλάς κόσμο συνέχεια σπίτι. Και τσέρας του ενός, τσέρας του άλλου. Ε, επάτη καφενείο το κάμε εκεί μέσα. Ούσου τώρα, έλα, έλα. Μάδε, άδε, άδε είναι τα ωραία που είναι η φύση, ρε, μάδε, ρε. Πολλά ωραία, ρε. Αν ήταν δικά μου τούτα, είχε να κόψω κάτι κόπεδα έτσι γύρω μου τη λίμνη, ρε. Δεν ισιώνει. Ακούσες, δεν ισιώνει. Μα γιατί ρε Παγκιακό να κόψεις η κόπεδα τώρα. Ναι ρε, εν κακό, χαλάς τη φύση. Μα τι όμως δηλαδή ρε Παγκιακό, θα χτίζει ο κόσμος δηλαδή. Δηλαδή εμείνα μας και ο τρεις τόποι που τους χτίσαμε μέσα στην Κύπρο, να τους χαλάσουμε και εκείνους. Άλλον να χτίσεις ρε Πέπα, να νοικιάσεις, να φορτωθείς λίρες τσάμε. Λοιπόν, άκου να σου πω, απαγορεύεται να μου ξαναπείς για λίρες, άκουσες, απαγορεύεται. Εντάξει. Ρε Ρίκο, άδε. Άδε γίνει την παπίρα τσάμε. Τα πια. Εμπάπυρος ρε Πέπα κύριε. Πού το κατάλαβε. Εντάξει, δεν τον κατάλαβω τον παπύρο ρε Πέπα. Δεν τον κατάλαβω εγώ τον παπύρο, να σου πω. Τι να τον εισπάξεις και αν πουλήσεις να πιάσεις 25... Είπαμε Ρίκο. Όχι, 25 ευρώ ρε Πέπα θέλω να πω, 25 ευρώ. Τι έγινε κύριε Λούλη? Ψευδοπανόλη να μπώνει. Τι? Αφόδευσε μου το πεζούνι και ανάφερε μου και ο Γιάννης ότι τούτη ψευδοπανόλη είναι μια ασθένεια το πτηνό ρε κουμπάρε. Τι σας έκαμε το πεζούνι? Έχασα του ρε Κικίτσα. Πλείς, Κικίτσα, τηλεφώνα κανένα γιατρό δικού σου διότι δικός μου είναι πάντα. Ξαπαλάμε. Τι είπαθες? Εγκολή δικό του το πω. Ψευτοποτούτο θα πω το λαλού. Λούλη, να πρέπει να πήγες στην καραπτίνα ρε φίλε τώρα, για όνομα του Θεού. Θα μην τα πω κι εγώ. Τι? Φεμίστε ρε, μεταδίδε του ανθρώπου ρε. Μεταδίδεται. Όχι. Ποιος σου το είπε? Άκουσα το στες ειδήσεις. Φέμας το ρε κουμπάρε. Φέμας το έχει μισή ώρα να τρώει με τούτος εφιάλτης. Καλά, τώρα είσαι σίγουρο ρε Λούλη. Για να τα πω. Ότι έγκολα στους ανθρώπους. Αφού λαλή σου είπε το στες ειδήσεις. Είσαι ότι πω στες ειδήσεις, είσαι σωστό ρε Λούλη. Άντε ρε, γιατί, μην με τρομοκρατείς εσύ τώρα. Έτσι κάνει πάντα, έτσι. Τι κάνω πάντα, σοφρονάκι, τι κάνω πάντα. Σταματάτε. Λοιπόν, κύριε Λούλη μου, αφού δεν είναι μεταδοτική αυτή η αρρώστια, ηρεμήστε, κύριε Λούλη. Ηρέμησε ήδη που κλείσαμε. Μπράβο. Θέλετε να πιείτε κάτι, κύριε Λούλη? Ένα φραπέ πίνω το. Σοφρόνι, κάνε έναν. Γλυκίν, όλο γάλα του κύριε Λούλη. Μπράβο. Πού πάει, ρε Σοφρόνι, τι έπαθε? Κάμε το εσύ το βλεμμένο το φραπέ, κάμε το εσύ. Τι το ζήτησε, ένα φραπέ το ζήτησε να κάνει. Άκου, κουκλίτσα μου, άκουσε με προσεκτικά. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά για τους άντρες και γι' αυτό την επόμενη φορά να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική. Κύριε Λούλη μου, να με βοηθήσετε να κάνω αυτήν την ποιοτική στροφή που σας έλεγα. Προς το παρόν πήρε να προλάβεις το σοφρόνι πας στη στροφή και άσε το ποιοτικό τραγούδι για άλλη ώρα. Άισε, έλα! Κύριε Λούλη μου, να με βοηθήσετε να κάνω αυτή τη στροφή. Γιατί είδους στροφή μιλάς, κυρίτσα μου? Περιπέζετε με κύριε Λούλη κι εσείς? Όχι, δεν σε περιπέζω καθόλου. Να πιάσω καλά των Θηβαίων, των Αλκίνων, τον Θοδωράκη. Μπορείτε να τους πιάσετε του κουσουλό! Αλίμονο, κουκλίτσα μου. Εγώ από τότε πάω στην Αθήνα να τους συναντώ. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν σε βλέπω σε αυτόν το είδος εσένα. Τότε κύριε Λούλη, σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κάνω αυτήν την ποιοτική στροφή. Α? Έλα, και να σου κάνω εγώ την ποιοτική στροφή. Σαφρόνι, ξαπαλάμε! Έλα, που σου λέω! Ξαπαλάμε, θα τσακωθούμε! Θα τσακωθούμε, μα! Σαφρόνι, ξαπαλά, μάμα! Έλα, μάμα, να δεις την ποιοτική στροφή της κόρης. Ωραία, Γιάννη, να έχουμε πρόβλημα με τον Τιμίτσα. Είναι όντως πολλά ζηλιάρης ο Σοφρονάκης. Πάρα πολλά ζηλιάρης. Πού τον ήβρε δηλαδή και τούτη, α. Γιάννη καθαρά. Να μου να κάνω με την Καλαμαρού. Να πάμε πάνω. Πάμε πάνω να την έβρε. Πες επίαμε. Παρακάτω. Αφήσε με να πω εγώ. Τι να πεις εσύ. Να κάνω σαν την αναγνώριση λεδάθος που θα ρε σειρά να λούμε. Τι να μου να εισπείς. Αφήσε το πάνω. Αφήσε το πάνω. Καλά. Μα τι λες? Όχι και τι λέω. Είναι πολύ πληγωμένος ο κύριος Λούλης. Ο κύριος Λούλης πληγωμένος. Και γιατί? Όχι γιατί. Ξέρεις πολύ καλά γιατί. Γιάννη, κάτσε καλά. Καλά καθούμε. Κοίταξέ με στα μάτια. Σας κοιτάζω, δεν έχω πρόβλημα να σας κοιτάξω. Και πες μου, τι βλέπεις? Δύο από αυτά. Έχετε δύο πολύ ωραία μάτια. Ωραία. Άλλο. Και πολύ ωραία ματόκλαδα έχετε, να πούμε. Δεν ξέρω τι λες, αλλά γράφουν ότι είμαι βλάκας. Όχι, γιατί το λέτε αυτό? Πότε είπα εγώ στον κύριο Λούλη ότι είναι γαϊδούρι? Μου το λες, παρακαλώ. Όχι, δεν το είπατε, του το γράψατε. Εν παρεμπιπτόντως, έχετε πολύ ωραία φρύδια, να πούμε. Λοιπόν, άσε τα φρύδια μου και πες μου, τι του έγραψα?
του γράψα ότι είστε πολύ μεγάλο γαϊδούρι. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Γιατί? Έξω είναι, αν θέλετε, ρωτήστε τον ίδιο. Κύριε Λούλη, τι είναι αυτά? Απλά ο Γιάννης ήρθε για μια ανίχνευση. Τι ανίχνευση? Είστε καλά, κύριε Λούλη? Εγώ είμαι, Μόνικα. Εσύ είσαι? Απορώ δηλαδή όταν κάποιος σας γράφει ποίηση, αν το απαντάτε με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι μεγάλο γαϊδούρι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αν κάνετε πλάκα, κόφτε την, γιατί έχει πάει μακριά η βαλίτσα, ε. Δεν ξέρω πού έχει πάει η βαλίτσα, Μόνικα. Εγώ ξέρω ότι έχω αυτό το σημείωμα, το οποίο... Πού είναι? Γιάννη, κρατάς το, εδώ κάσου το. Όχι, μου το έχεις πει, παρατήρα καλά, λέει Λουλή. Μα ποιο σημείωμα λέτε, κύριε Λουλή, ονειρεύεστε? Να το. Τι είναι αυτό? Το σημείωμα. Κύριε Λούλη, είστε μεγάλο γαϊδούρι. Μπορεί, κυρία Μόνικα, ναι, να είμαι γαϊδούρι. Όμως, εγώ, ναι, είμαι γαϊδούρι, αλλά... Έχει ψυχή μάλαμα να πούμε, ψυχή μάλαμα. Τι λες? Κύριε Λούλη, δεν είναι δικό μου αυτό το σημείωμα. Και ποιανού είναι, του γείτονα? Δεν ξέρω, θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Δικό μου πάντως δεν είναι. Άκου, κουκλίτσα! Μπορεί να είσαι όμορφη, μπορεί να είσαι ωραία, μπορεί να είσαι γλυκιά. Εγώ όμως είμαι ο Λούλης, ο τραγουδιστής, ο πασίγνωστος και δεν σου επιτρέπω να με κοροϊδεύεις με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σας κοροϊδεύω ή εσείς, κύριε Λούλη? Σας λέω το δικό μου. Πώς βγήκε τότε από την πόρτα σας? Από πού βγήκε? Το ποίημα μου και εγώ δεν θα σας ξανανοχλήσω ποτέ πια. Μα ποιο ποίημα τρελαθήκατε? Αυτό που σας έστειλα χθες και εσείς μετά από ένα λεπτό στείλατε αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ένα λεπτό, κύριε Λούλη. Εγώ ούτε ποίημα σας πήρα, ούτε σας έγραψα ότι είστε γαϊδούρι. Αν περιμένετε όμως, μπορώ να σας το γράψω τώρα. Μισό λεπτό, κύριε μου. Μην εξάπτεστε δηλαδή, για όνομα του Θεού. Συγγνώμη, αλλά εδώ είναι ο Λούλης. Μιλάμε για το πρώτο όνομα στο τραγούδι, να πούμε τώρα. Άμα το πει ο Λούλης ότι το γράψει το ποίημα, το γράψει το ποίημα. Και εγώ, Γιάννη, λέω ότι δεν έχω γράψει τη σημείωση. Και πώς βγήκε αυτό το πράγμα κάτω από την πόρτα σας? Δεν ξέρω. Μήπως στηθήκατε έξω από λάθος πόρτα, κύριε Λούλη? Α. Μισό λεπτό. Δώσ' μου ένα λεπτό να δω το όνομα. Ενταγράμματα του Σβουμ! Ποιο Σβουμ? Το Αρτεμάκι! Τι έγινε, ρε φίλε, Αρτεμάκι, σαν α! Προφανώς ότι θέλετε κι εσείς, κύριε Λούλη, να μου πει μια καλησπέρα. Θα τον σπάσω το Σβουμ! Ποιον να σπάσεις, Γιάννη? Τον Σβου! Γιαννάκη, please, όχι τέτοιες χωριάτικες εκφράσεις εδώ, αγάπη μου. Ένα σπάσω, Σβουμ, Μπουμ, τούτα στο χωριό σου, διότι εδώ έχουμε και μια αλφα αισθητική. Και το μωρό μου κοιμάται μέσα και δει ότι να μπορεί να συμβούν. Ή να ακούσει τη γαδουροφωνάρα σου και να λαγωθεί, ή να λειτουργήσουν στο υποσυνείδητο του οι χωριάτικες εκφράσεις σου και να έχω εγώ αύριο ένα μωρό με χωριάτικο υποσυνείδητο. Άντε, κάνει κύριε Αναστάζια, ποιον κάνει? Ένα παδίχη στο χωρκάτικα σου. Κάτι πιο. Τέλειωρε. Άντε, να σε σπάσω, ρε. Και γιατί να τον σπάσεις, ρε? Γιατί έγραψε τον κυρίου Λούλιο ότι είναι γάδαρο. Κύριε Λούλιο. Α, ενένει. Μπράβο, αγόρι μου, πολλά καλά έκαμες να σου δώσω ένα φιλούι. Δεν έχει πρόβλημα εκεί να μέρει. Όχι, έχει πρόβλημα. Πάμε να περάξει λίγο τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο να ξέρω με τον γάδαρο. Πολλά καλό ρε Σόντια, πολλά καλό ρε Σόντια. Ρε, ας μου, πάμε στο ρίξι. Ωραία. Και μου, τώρα γράμματα δικά σου. Προσθήσε μου, ρε. Δικά σου τα γράμματα, πέ μου τώρα. Ναι ρε, γιατί? Ναι. Δεν ξέρω να πάθω. Δεν ξέρω να σου κάνω Λούλη τώρα. Δεν ξέρεις τον Λούλη καλά. Δεν τον ξέρεις καλά. Είναι εσύ που δεν ξέρεις καλά τον κύριο Γκάτο, ρε, αν είναι σου. Θέμα αισθητικής και περιβάλλοντος. Δηλαδή, ας πούμε, κοιτάξτε. Ας πούμε τώρα να βλέπω
βλέπαμε δύο χώροι για τους να περπατούν αγκαλιασμένοι μπροστά σε μία λίμνη με κύκνους, πάπκες. Ήταν να δέσουμε το περιβάλλον? Όχι βέβαια. Γιατί ρε, αφού είσαι φύση μέσα η κουβέντα. Εν η λίμνη, εν οι πάπκες. Ναι αγάπη μου, αλλά ήταν να στέκουν μπρος τη λίμνη, ήταν να τσιριλούν να παγουρίζει. Δεν σου λέω με το περιβάλλον, δεν δένουν. Εκτός αν ο χώριατος κραίσει πέτον και παίξει τις πάπκες. Ρίκο, μ' αρέσκει σου. Πολλά ρε βέβαια, πολλά ήταν τούτα ούλα δικά μου είσαι να... Όχι ρε, που παρπατούμε έτσι αγκαλιασμένοι. Α, πολλά, πολλά. Βέβαια, θυμάσαι τον καιρό που είμαστε χαρτωμένοι που έρχομαι και πιάνασαι κρυφά και περνάσαι και πάνω στις κερασές του καιρού σου. Α, μάνα με περάσαν τα χρόνια ρε Ρίκο, α. Α, είμαστε νέοι ακόμα, βέβαια μου, είμαστε νέοι. Μα ποιο ρε, ποιοι νέοι είμαστε ρε. Βέβαια, έλα ξέρεις, πιστεύεις έτσι να πιάω και να το ρώτσουν για να σφίξω μες τη φούχτα μου να βγάλει νερό. Να ξυπορτιστείς, ξέρεις, να βγάλει νερό, ρε. Τώρα γιατί μου τα χαλάς, ρε Πέπα, α? Μα κουβέντα μου μου λαλείς, ένα βγάλει το ρώτσο, θα το σήξεις να βγάλει νερό. Καλά, γιατί μου λαλείς ένα νογλυκίσιο, άπως με ένα κουρίν όπως τον καιρό μου που είμαστε χαρτωμένοι. Μα τι να σου πω, ρε, τι να σου πω. Ένα θυμάσαι που με πιάνεις έτσι και σφίγγεται μέσα στην αγκάλι σου και λάλες μου «Σαρατζινέ μου, σφίξε με, φύλα με, φύλα με!» «Σαρατζινέ μου, σφίξε με, φύλα με, φύλα με!» Ω, εμάνα μου, εγώ έτσι πράγμα δεν σου είπα καμιά φορά. Ρε βέβαια, ένα θυμάσαι που μια ημέρα που παρπατούσαμε και έρκεψε τζεύρεσε και πια εμπορήσαμε και πήγαμε στην καλύφη του Μακρύ Γιόρκη και αρπάξες με έτσι μες στην αγκάλι σου και λαλείς μου «Σαρατζινέ μου, σφίξε με, φύλα με, φύλα με!» Πρώτα, εγώ δεν εμπήκα ποτέ μου μέσα στην καλύφη του Μακρύ Γιόρκη. Δεν εμπήκες! Όχι. Α, να ήταν η Ελεγκούα όμως. Τα πράγμα. Αστιεύκωσε ρε βέβαια. Αστιεύκωσε ρε. Εγώ όμως ένα αστιεύκωσε. Αστιεύκωσε ρε βέβαια. Ένα ρότσο ρε να σου την κάνω καμή ρε. Ελλάδα πού πάρεις. Ελλάδα να σου την κάνω καμή. Ελλάδα ρε. Ελλάδα να σου την σύσω να σου την κάνω καμή ρε. Ελλάδα. Πού πάρεις. Μα τώρα θέλει και ένα άρθρο για μένα, με πιάσεις ρε Πέπα! 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 Πέτε μου την κάτω τώρα! Α, μπράβο! Έχω μια ανακατανίκη την επιθυμία να του σπάσω τα μούτ! Να πεις το Λόλε να πάει να τσιλιστεί! Πού ακριβώς να τσιλιστώ, κυρία Μέρη? Πολύ τους θα καταλάβεις, νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ, ξανακαταλάβεις.
ξανά. Καταλάβω. Δεν γέλασε. Εντάξει, αλλά με μένεις έτσι. Συγγνώμη, Θοδωρή. Ένα, δύο, ένα, πάνω. Λοιπόν, έτσι θα καταλάβεις, θέλω να κοιμηθώ, ξανά καταλάβεις τη στάση. Άντε, ξανά. Τρία. Και γιατί ρε να τον σπάσεις. Έγραψε του Λούλη ότι είναι γάλα, γάλα με τους μεγάλους. Ώστε. Έλασε. Γάλα. Ποιον είναι να σπάσεις, Γιάννη. Το σβού. Γιαννάκη, please. Όχι τέτοιες χωριάτικες εκφράσεις. Ένα σπάσω σβάμπουμ. 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 Αρχίσε να κατασκοτώθηκε, Γιάννη. Μην θα πάει στην Αθανάσσα να καμιστεί, θα δεις την Αθανάσσα. Να δω τις παπύρες. Το πελός που είναι, αδερφιά. Άμα να νύουν τα ρουθούνια του, δεν είναι.